Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη. Μιλώντας στην κάμερα του Ένα Τσάνελ, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, κ. Γιάννης Ιακωβίδης, απαντά στο θέμα που έχει απασχολήσει μεγάλο μέρος της πόλης, δηλαδή το πάρκινγκ της πλατείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, οι εργασίες προχωρούν, ωστόσο η επαναλειτουργία του πάρκινγκ θα καθυστερήσει, καθώς μετά τα έργα της ΔΔΕ σειρά παίρνουν οι εργασίες για το φυσικό αέριο. Το σύντομο είναι μια καλή απάντηση, διότι θα έχουμε πολλαπλές επεμβάσεις εκεί. Το σύντομα ήταν χιούμορ. Θα τελειώνει η ΔΕΗ σε πρώτη φάση. Τελειώνει στη συνέχεια η υδροδότηση του κέντρου της πόλης σε αυτή τη θέση και θα ακολουθήσει το αέριο αμέσως μετά. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το κεντρικό μας θέμα που είναι η ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη. Αφού γίνουν όλες αυτές οι υποδομές που είναι απαραίτητο να γίνουν τώρα για να μην επανέλθουμε αργότερα σε ολοκληρωμένες κατασκευές. Οι εργασίες ωστόσο συνεχίζονται και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, όπου σύμφωνα με τον κύριο Ιακωβίδη, ο εργολάβος έχει μπει στην τελική ευθεία και ως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και το σχολείο θα είναι έτοιμο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καβάλας έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας τον απαραίτητο εξοπλισμό για το σχολείο και ο εξοπλισμός αυτός θα παραδοθεί στο εν λόγω Δημοτικό στα μέσα του καλοκαιριού. Το πάρκινγκ είχαμε κανένα δυο δυσκολίες εκεί όσον αφορά τα συνεργεία υδροδότησης και ΔΕΗ που ενεπλάκησαν και φοβάμαι ότι θα έχει κάποια μικρή καθυστέρηση. Τι γίνεται στο 12ο, τώρα προχωρούν οι εργασίες, Σεπτέμβριο ανοίγει το σχολείο. Έτσι ελπίζουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά να είμαστε συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και θα έχουμε, ελπίζω, το θετικό αποτέλεσμα να λειτουργήσει το σχολείο. Σε τι φάση βρίσκονται οι εργασίες? Σε πολύ καλή. Έχουν τα κτηριακά, έχουν ολοκληρωθεί και μόνο ο άβλιος χώρος απομένει. Αυτός πολύ σύντομα, αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να ασφαλτοστρωθεί για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε χρώματα και διάφορες άλλες μικροεργασίες που απαιτούνται για την παράδοση του έργου.